17 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φίλες και φίλοι. Εκ μέρους της Διεθνούς Ένωσης Νεολαίων και των Δεξιών Κομμάτων, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά για την απόψινή σας παρουσία στη Διεθνή Συνδιάσκεψη με θέμα «Κοινές προκλήσεις των νέων ανθρώπων της Νοτιού Ευρώπης και της Μεσογείου», η οποία λαμβάνει χώρα σήμερα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με πρωτοβουλία της ΟΝΕΡ. Επιτρέψτε μου να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία. Έχει έναν ισχυρό συμβολισμό, φέρει ένα θετικό πρόσημο. Επιχειρεί να αναδείξει την ανάγκη να αποτελέσει προτεραιότητα η έρευνα και η καινοτομία στις χώρες της Νοτιού Ευρώπης, προκειμένου να τονωθεί η απασχόληση των νέων. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς το γεγονός ότι στην προσπάθεια αυτή στηρίζει για μια ακόμη φορά έμπρακτα με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ενία μίλησε ανοιχτά για τη μάστιγα της ανεργίας των νέων στις χώρες της Νοτιού Ευρώπης. Έβαλε απέναντί του την ύφεση και υπογράμμισε την ανάγκη να συνενώσουν τις δυνάμεις τους οι χώρες της Νοτιού Ευρώπης στο πλαίσιο μιας κοινής πολιτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε σήμερα για πρώτη φορά 10 αντιπροσωπείες πολιτικών νεολαίων από 9 χώρες της Νοτιού Ευρώπης και Μεσογείου. Οι στόχοι είναι σαφείς. Η ανταλλαγή απόψεων, η ανάληψη κοινών δράσεων και η θεσμοθέτηση της συνεργασίας μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την αντιπροσωπεία της οργάνωσης MGERB από τη Βουλγαρία, την αντιπροσωπεία της οργάνωσης NEDISI από την Κύπρο, την αντιπροσωπεία της νεολαίας της UMP από τη Γαλλία, τους εκπροσώπους των νεολαίων GL και UDC από την Ιταλία, την αντιπροσωπεία της νεολαίας JSD από την Πορτογαλία, τον εκπρόσωπο της οργάνωσης NNGG από την Ισπανία, την αντιπροσωπεία της νεολαίας TDL από τη Ρουμανία, τον εκπρόσωπο της νεολαίας LFYA από το Λίβανο και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης της DEMIC. Σε αυτούς λοιπόν απευθυνόμενος, αλλά και σε εσάς, επιτρέψτε μου να πω ότι οι κοινές προκλήσεις των νέων ανθρώπων δεν είναι ένα σχήμα λόγου, δεν είναι μια ρητορική κατασκευή. Αποτελεί μια αμήλικτη πραγματικότητα. Σε 38,5% ανέρχεται η ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών στην Ιταλία. Σε 32% στην Κύπρο. Σε 42,1% στην Πορτογαλία. Σε 56,4% στην Ισπανία. Και σε 59,2% στην Ελλάδα. Σε αυτό το κλίμα εντυνόμενης αβεβαιότητας, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου χάνουν τα λαμπρότερα μυαλά τους. Η διαρροή νεανικού, επιστημονικού και εργατικού δυναμικού προς τις χώρες της Βορείου Ευρώπης, αλλά και κυρίως προς τις χώρες εκτός Ευρώπης, αυξάνεται σημαντικά. Αναδεικνύεται στη μεγαλύτερη σύγχρονη ανοιχτή πληγή. Με βάση λοιπόν μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, περισσότεροι από 120.000 νέοι, γιατροί, μηχανικοί και επιστήμονες, έχουν φύγει από την Ελλάδα από το 2010. Στην Ισπανία, περισσότεροι από 300.000 νέοι κάτω των 30 ετών έχουν φύγει από τη χώρα τους από το 2008. Ενώ στην Ιταλία η μετανάστευση αυξήθηκε κατά 30% το 2012 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Και αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η διαρροή προς τις ανεπτυγμένες χώρες της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, του Καναδά ενισχύεται κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερο. Είναι άλλωστε χαρακτηριστική, φίλες και φίλοι, η κοινική ομολογία του πρώην Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Τζον Χάουαρτ, στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες, όταν και είπε: «Είμαστε ευγνώμονες τόσο προς την Ελλάδα και την Ισπανία, όσο και προς την Πορτογαλία, για τα νέα μυαλά που μας στέλνουν και τα οποία ασφαλώς υποδεχόμαστε με μεγάλη ευχαρίστηση». Και τίθεται λοιπόν το ερώτημα: αυτόν τον Ευρωπαϊκό Νότο θέλουμε? Τον Νότο της απαξίωσης? Τον Νότο της εξαθλίωσης των νέων ανθρώπων? Τον Νότο που χάνει ό,τι πολυδημότερο διαθέτει? Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Νότο πρέπει να αντιπαρατάξουμε έναν άλλο Νότο. Είναι χρέος μας να ορθώσουμε τον Νότο των ρήξεων με τις παθογένειες δεκαετιών. Είναι χρέος μας να χαράξουμε τον Ευρωπαϊκό Νότο της δημιουργικής ανατροπής, όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και η δημιουργική ανατροπή, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι έννοια με αφηρημένο περιεχόμενο. Είναι η ανατροπή εκείνη που πολύ απλά, χωρίς πολλά-πολλά, επενδύει στην απασχόληση των νέων μέσω ισχυρών κινητροδοτήσεων προς εργοδότριες εταιρείες,
προάγει και θωρακίζει την νεανική επιχειρηματικότητα μέσω φορολογικών ελαφρύσεων και απαλλαγών, περιορίζει δραστικά τη γραφειοκρατία και δημιουργεί ένα σταθερό επενδυτικό πλαίσιο, θωρακίζει την ελεύθερη οικονομία μειώνοντας τα εμπόδια εισόδου στις αγορές και φυσικά επενδύει στην έρευνα και στην καινοτομία. Είναι η ανατροπή που τερματίζει οριστικά τις όποιες ιδεοληψίες κερδίζουν αυτή τη στιγμή έδαφος σε βάρος της ευρωπαϊκής ιδέας και βάζει με αυτόν τον τρόπο ένα φρένο στους ακραίους, στους νεοναζιστές που ενισχύουν τις φωνές τους σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, εμπορευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο και πάνω απ' όλα τον πόνο των νέων ανθρώπων. Στο χέρι μας είναι λοιπόν, φίλες και φίλοι από την Νότια Ευρώπη, να μετατρέψουμε τη γενιά μας, τη γενιά που χαρακτηρίζουν πολύ διεθνώς ως χαμένη γενιά, σε μια γενιά δημιουργικής ανατροπής. Για να γίνει ωστόσο αυτό πράξη, θα πρέπει να κινηθούμε προς διπλή κατεύθυνση. Να υποστηρίξουμε από τη μία με σθένος τις διαρθρωτικές αλλαγές μέσα στις χώρες μας, όπως αυτές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Και να συνδιαμορφώσουμε και να ηγηθούμε από την άλλη μια κοινή ατζέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη και την απασχόληση των νέων στις χώρες του Νότου. Καλά τα χρηματοδοτικά προγράμματα προς τις εθνικές κυβερνήσεις για την τόνωση της απασχόλησης, αλλά δεν αρκούν. Αυτά αποτελούν μόνο ενέσεις. Καλές οι νομοθετικές κατασκευές που επιβάλλουν στις εθνικές κυβερνήσεις την υποχρέωση εξέβρεσης εργασίας στους νέους που έχουν μείνει για ένα χι διάστημα άνεργοι, αλλά αυτές παραμένουν ανεφάρμοστες. Ζητούμενο είναι λοιπόν να γίνει για την επόμενη πενταετία η απασχόληση των νέων η αιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γίνει μια δομική επανάσταση. Ζητούμενο είναι να διαμορφωθεί σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο μια ενιαία στρατηγική τόνωσης της απασχόλησης των νέων στη Νότια Ευρώπη και ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα στις χώρες του Νότου. Καλωσορίζοντας και καλώντας το βήμα τον πρόεδρο της ΟΝΕΡ, Σάκη Ιωαννίδη, επιτρέψτε μου να θυμίσω αυτό το οποίο έλεγε ένας από τους πατέρες ευρωπαϊκής ιδέας, ο Σούμαν, στους εκλεκτούς καλεσμένους μας. This is a fight we have to give now. No delays are allowed. Otherwise, the European idea will be very, very soon a chapter in the political history. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλέσω τώρα στο βήμα τον πρόεδρο της οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας, Σάκη Ιωαννίδη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί προσκεκλημένοι μας, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω με τη σειρά μου στη Διεθνή Διάσκεψη Νέων με πρωτοβουλία της οργάνωσής μας, με θέμα κοινές προκλήσεις των νέων της Νοτιού Ευρώπης και της Μεσογείου. Σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους 12 αποστολές από 9 χώρες της περιοχής μας, σε μια προσπάθεια να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες και εμπειρίες, να συζητήσουμε κοινά προβλήματα των χωρών μας, αλλά και να προτείνουμε εφαρμόσιμες λύσεις για αυτά. Με τη σημερινή εκδήλωση παράλληλα, εγκαινιάζουμε τη νέα μας καμπάνια με σύνθημα «Δούλεψέ το». Μέσα από την προσπάθεια αυτή, επιχειρούμε να επαναπροσδιορίσουμε αυτές τις κομβικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας. Άλλωστε, το ζήτημα της απασχόλησης των νέων είναι πολύ κρίσιμο και ευαίσθητο για να αντιμετωπίζεται με ημίμετρα, ανέξοδες υποσχέσεις και κρατισμό. Και η ΟΝΕΔ, ως οργάνωση νέων με όραμα για το μέλλον, δεν συμβιβάστηκε ποτέ με κάτι λιγότερο από το ριζοσπαστικό. Μέσα από αυτή την καμπάνια θα ξεκινήσουμε μια σειρά επαφών με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, με επαγγελματίες, ώστε να διαμορφώσουμε τη δέσμη των προτάσεών μας. Μια δέσμη που δεν αποτελεί ένα σύνολο διαπιστώσεων, αλλά θα βρίσκουν πρακτική εφαρμογή. Οι προτάσεις μας θα στοχεύουν στη βελτίωση των όρων εισόδου στην αγορά εργασίας και θα δείχνουν την κατεύθυνση που θα πρέπει να κινηθεί το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, μέσα από την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε βασικούς πυλώνες, την οικονομία, το κράτος, την εκπαίδευση και πολλούς άλλους. Άλλωστε, όσον αφορά το κράτος, η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και εξορθολογισμό είναι αδιαφυσβήτητη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης τη τιτάνια προσπάθεια της σημερινής κυβέρνησης για να μπει ένα φρένο στην ύφεση και η χώρα να παράγει από μόνη της όσα της χρειάζονται. Δεν θα μιλήσω σήμερα με αριθμούς. Τα νούμερα είναι σημαντικά. Αποτελούν τον καθρέφτη μιας προσπάθειας που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Προτιμώ να μιλήσω με πολιτικές. Το έργο της κυβέρνησης είναι σημαντικό
Για την πρώτη φορά τολμά τις αλλαγές. Για πρώτη φορά γνωρίζουμε πόσοι ακριβώς είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Για πρώτη φορά όλοι οι εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση και του ΣΟΤΑ αξιολογούνται. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται εξορθολογισμός του δημοσίου τομέα μέσω της κινητικότητας, ώστε να καλυφθούν κενά χωρίς την ανάγκη νέων προσλήψεων. Για πρώτη φορά γίνονται μεταρρυθμίσεις όπως οι αυστηρές επιτόπου ποινές στη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, που δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες που έφεραν τη χώρα στη δύσκολη συγκυρία που περνάει. Αυτό θέλει ο νέος κόσμος. Αλλαγές. Συνεχίστε λοιπόν το έργο σας, κύριε Πρόεδρε. Η χώρα έχει ανάγκη από ηγέτες με σχέδιο, καινοτόμες ιδέες και πολιτική βούληση. Είμαστε στο πλευρό σας, η νέα γενιά είναι στο πλευρό σας και δίνουμε μαζί τη μάχη για τη γενιά μας. Φίλες και φίλοι, σήμερα είμαστε εδώ για να πούμε επίσης δούλεψε το Ευρώπη. Γιατί σε έναν αγώνα διαρκείας, όπως είναι η μάχη της ενίσχυσης απασχόλησης των νέων, πιο πολύ πετυχαίνουμε πιο πολλά. Αναγνωρίσαμε λοιπόν ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν είναι μόνο εγχώριες. Ξεπερνούν τα σύνορα της Ελλάδας και αγγίζουν και νέους από άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Σήμερα που οι νέοι λοιπόν φεύγουν από τον τόπο τους για να βρουν εργασία σε άλλες χώρες, η ανάληψη πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση του κύματος μετανάστευσης από την Ευρώπη προς άλλες υπήρους είναι πιο σημαντική από ποτέ. Οι νέοι πρέπει να μείνουν στη χώρα τους, να πάρουν στα χέρια τους το μέλλον της πατρίδας τους. Προκλήσεις όπως η όλο και λιγότερες ευκαιρίες στους νέους για να αρχίσουν μια δική τους δουλειά, να υλοποιήσουν μια νέα επιχειρηματική ιδέα, συνεχώς υπάρχουν. Οι νέοι λοιπόν χρειάζονται κίνητρα για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Αποφασίσαμε λοιπόν όλοι εμείς να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλων των χωρών που επηρεάζονται και να συμφωνήσουμε σε κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Οφείλει επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ενεργή δράση με όσα μέσα και πόρους διαθέτει. Η απασχόληση των νέων είναι ο βασικός δείκτης για την έξοδό της από την κρίση. Την αφορά άμεσα. Και τώρα έρχεται η δική μας σειρά. Οι κεντροδεξιές νεολαίες των χωρών του Νότου πρέπει να βγούμε μπροστά και να λάβουμε πρωτοβουλία για την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση των χωρών μας. Να επενδύσουμε στην ανάπτυξη, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτός είναι ο λόγος, μάλιστα, για τον οποίο επιλέξαμε και αυτόν εδώ τον χώρο για τη σημερινή μας εκδήλωση, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ένα χώρο σύμβολο της έρευνας και της ανάπτυξης, με καθημερινή συνεισφορά στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας. Παραγωγική ανασυγκρότηση, εξάλλου, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς. Και νέα γενιά σημαίνει καινοτόμες ιδέες και όρεξη για δουλειά και κοινωνική προσφορά. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η γενιά αυτή είναι μια χαμένη γενιά. Κάνουν λάθος. Η γενιά αυτή είναι η πιο άρτια, καταρτισμένη και επιστημονικά εξειδικευμένη γενιά που έχει βγάλει αυτός ο τόπος. Η πραγματικότητα αυτή είναι η βάση στην οποία πρέπει να οικοδομήσουμε το αύριο. Η επένδυση στην παιδεία είναι μονόδρομος. Και γι' αυτό το πανεπιστήμιο, το σχολείο, τα τεχνικά λύκεια μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στην εφαρμογή της καινοτομίας και την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασία, ώστε ο κάθε νέος που ολοκληρώνει τις σπουδές του να βρίσκει άμεσα θέσεις εργασίας στο αντικείμενό του, είναι το στοίχημα που όλοι πρέπει να κερδίσουμε. Η παιδεία θα πρέπει, εκτός από πτυχία και διπλώματα, να παρέχει και εργασιακή εμπειρία στους αποφύτους. Έτσι, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η ελάχιστη εγγυημένη εργασία με πρακτική εξάσκηση στα πανεπιστήμια και μαθητεία στα σχολεία, ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των σπουδών. Ακόμα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης χώρας. Να προωθήσουν το πνεύμα της νεανικής επιχειρηματικότητας. Να δείξουν στους νέους ότι αν θέλει κανείς να πετύχει, πρέπει να παίρνει ρίσκα και να βγαίνει νικητής, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές του. Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην προσπάθεια αυτή είναι πολύ σημαντικός. Για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους όμως, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ομαλή λειτουργία τους. Δεν χρειαζόμαστε σήμερα άλλη μιζέρια, στασιμότητα και στήρα διαμαρτυρία. Χρειαζόμαστε άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τα πανεπιστήμια σήμερα πρέπει να είναι ανοιχτά και να παράγουν έργο. Αυτός ούτως ή άλλως ήταν και ο ρόλος της οργάνωσής μας, της Δάμου Δουφουγκόλ, αυτά τα χρόνια. Εμείς κρατούσαμε ανοιχτά τα πανεπιστήμια όταν κάποιοι άλλοι επεδίωκαν την ισοπαίδωση. Ας μάθουν καλά ότι αυτή η κατάσταση δεν τη διαπραγματευόμαστε. Φίλες και φίλοι, κάποιοι σήμερα μιλούν για ανατροπή.
Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ανατροπή δεν σημαίνει οπισθοδρόμηση. Ανατροπή δεν γίνεται με συνταγές του παρελθόντος και επιμονή σε πρακτικές που δεν οδηγούν πουθενά. Ανατροπή σημαίνει αλλάζω το παλιό που μας οδήγησε ως εδώ και δημιουργώ το καινούριο. Πραγματική ανατροπή συντελείται όταν δίνει διεξόδου στα διέξοδα. Όταν χωρίς να έχεις τίποτα δημιουργείς κάτι νέο. Ανατροπή συντελείται όταν αλλάζεις αυτά που σε ενοχλούν. Και σήμερα ενοχλεί η αδράνεια και ο λαϊκισμός. Και πρέπει να καταλάβουν ότι η ανατροπή συμβαίνει ήδη. Και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Και συμπαρασύρει όλους όσους στέκονται εμπόδιο στο άλμα προς τα εμπρός. Γιατί νέο σημαίνει δράση, νέο σημαίνει πρωτοβουλία, νέο σημαίνει προσφορά και δημιουργία. Δεν ζητάμε να μας χαριστεί κάτι. Ζητάμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης και της Μεσογείου όπως εμείς το οραματιζόμαστε. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να γίνουμε μέρος της λύσης. Τώρα είναι η στιγμή να βγούμε μπροστά στα δύσκολα και να αποδείξουμε την αξία μας. Η προσπάθεια για τη γενιά αυτή είναι πέρα και έξω από κομματικά ωφέλη και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Είναι μια προσπάθεια ταυτόχρονα εθνική για ανάπτυξη και ευημερία των νέων σε κάθε χώρα, αλλά και ευρωπαϊκή για να επανακτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον πολιτικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη που της αρμόζει. Μια προσπάθεια για τους νέους ανθρώπους, για το μέλλον μας, για εμάς. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας παρουσία εδώ στην Αθήνα, αγαπητοί προσκεκλημένοι μας, και σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή σας παρουσία. Καλώ στον βήμα τον Πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μετά το πέρας της ομιλίας του θα αποχωρήσει, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχει φόρτος εργασίας. Καλωσορίζω και εγώ από καρδιάς τους νεολαίους προσκεκλημένους μας από 9 διαφορετικές χώρες της Μεσογείου και να πω σε όλους σας ότι δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα συγκεντρωνόμαστε όλοι εδώ. Τι ιδιαίτερο έχει το σήμερα? Έχει το ιδιαίτερο ότι η περιοχή μας ολόκληρη, η δική μας περιοχή Μεσόγειος, έχει αποσταθεροποιηθεί. Κάποιες στιγμές πολλοί φοβούνται, θα έλεγα όλοι φοβόμαστε, ότι είναι έτοιμη να αναφλεγεί για διαφορετικούς λόγους σε διαφορετικά σημεία της. Έχουμε αληθινούς πολιτικούς σεισμούς που αποσταθεροποιούν κοινωνικές ισορροπίες, ακόμα και πολιτεύματα. Όμως τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η περιοχή μας, η Μεσόγειος? Εδώ στη Μεσόγειο ξεκινάω λέγοντας ότι γεννήθηκε η ιστορία. Μεγάλο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας εδώ έχει τις πιο βαθιές τις ρίζες. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, εδώ γεννήθηκε η ναυσιπλοεία, εδώ γεννήθηκαν και ήκμασαν οι τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, εδώ γεννήθηκε η φιλοσοφία, η πολιτική, οι τεχνικές του χερσαίου και του ναυτικού πολέμου, με τις οποίες πολλές φορές μικροί λαοί νίκησαν πολύ μεγαλύτερους. Εδώ γεννήθηκε και η ιδέα της ελευθερίας. Εδώ γεννήθηκε όχι η ιστορία των μεγάλων αριθμών και των μεγάλων μεγεθών, αλλά η ιστορία του ανθρώπινου μέτρου, των μεγάλων αλμάτων της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Εδώ γεννήθηκε το έπος και η τραγωδία του ανθρώπου. Αν κάτι διαφοροποιεί την ιστορία των λαών της Μεσογείου από την ιστορία άλλων περιοχών της γης, αν κάτι όθησε μικρές σχετικά πόλεις-κράτη να γίνουν θαλασσοκρατορίες και κοσμοκρατόρισες, αυτό ήταν ίσως ένα πράγμα. Η καινοτομία. Κι άλλοι λαοί ήξεραν να δαμάζουν τη θάλασσα. Όμως εδώ γεννήθηκε η Τριήρης. Κι άλλοι λαοί ήξεραν να χτίζουν μεγαλοπρεπή κτίσματα. Όμως εδώ δημιουργήθηκαν οι πυραμίδες, ο Παρθενώνας, το Κολοσσέο και η Αγία Σοφία. Κι άλλοι ήξεραν να πολεμούν. Όμως εδώ γεννήθηκε η Φάλαγγα και η Λεγεώνα, το Όπλον και η Σάρισα, ο Κόρβος και το Υγρόν Πυρ. Κι άλλοι λαοί σε άλλες περιοχές της γης ανέδειξαν μεγάλους ηγέτες. Όμως εδώ αναδείχθηκαν ο Περικλής και ο Αλέξανδρος,
ο Δαβίδ και ο Ραμσής ο Τρίτος, ο Ιούλιος Κέσαρ και ο Ανίβας, ο Κολόμβος, ο Κορτές, ο Μαγκελάνος και ο Χαϊραντίν Μπαρμπαρόσα. Οι σκιές τους πέφτουν πάνω σε λαούς που αναζητούσαν συνεχώς νέα μέσα και νέες τεχνικές να ξεπεράσουν τα παλιά τα σύνορα και να φτάσουν σε νέα όρια. Νέα σύνορα για τα ταξίδια τους, το εμπόριο, τις αποικίες τους. Νέες μορφές για την τέχνη, για την έκφρασή τους. Νέα εργαλεία για την παραγωγή τους, αλλά και για τη ζωή τους και για την άμυνά τους. Νέες ιδέες για τη σκέψη και για τον πολιτισμό τους. Για τους μεσογειακούς λαούς, η καινοτομία λοιπόν δεν ήταν τυχαία σύμπτωση, Πρόεδρε. Ήταν τρόπο ζωής. Ήταν μια συνεχής αναζήτηση. Η συζήτηση λοιπόν αυτή είναι σήμερα επίκαιρη για τη Μεσόγειος και η Νότια Ευρώπη που γέννησαν τόσο μεγάλους πολιτισμούς κινδυνεύουν να βουλιάξουν μέσα σε αλλεπάλληλες κρίσεις από τη μία άκρη στην άλλη. Κρίσεις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές. Άλλες από τις κρίσεις αυτές έχουν ρίζες ιστορικές, άλλες αίτια συγκυριακά. Όλες όμως έχουν μια κοινή διέξοδο, την ανάπτυξη και θα έλεγα για το θέμα αυτό κυρίως που συζητάμε σήμερα, την ανάπτυξη μέσα από την καινοτομία. Την καινοτομία που είναι τόσο ριζωμένη στη Μεσόγειο, αλλά και τόσο απαραίτητη και επίκαιρη σήμερα, ιδιαίτερα για τους νέους της περιοχής Μεσογείου, εσάς, για τους δικούς μας νέους. Γιατί η καινοτομία απαιτεί φρέσκα μυαλά, φρέσκες ιδέες, δημιουργικούς νέους ανθρώπους και επικοινωνία πέρα από σύνορα. Φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη, ευκαιρίες και ίση πρόσβαση όλων στις ευκαιρίες αυτές. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει ούτε δημιουργικότητα ούτε ανάπτυξη. Αλλά αυτή είναι μόνο η μισή αλήθεια. Γιατί ακόμα και αν τα εξασφαλίσει κανείς όλα αυτά, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα υπάρξει αυτόματα ανάπτυξη. Χρειάζεται και η πρωτοβουλία και η θέληση και το όραμα των ανθρώπων να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους, να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να κάνουν εκείνο που πάντα έκαναν οι λαοί της Μεσογείου, να αναζητήσουν νέους τρόπους, νέους δρόμους, νέα σύνορα. Υπάρχουν λοιπόν δύο προσεγγίσεις. Η μία από πάνω προς τα κάτω, το top-down θα λέγαμε, όλα εκείνα που πρέπει να εξασφαλίσουν οι κυβερνήσεις για να μπορέσουν οι λαοί τους να προκόψουν, αλλά υπάρχει και η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, η bottom-up. Δηλαδή όλα εκείνα που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι σε κάθε κοινωνία για να βγουν από την κρίση, για να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους. Όλα αυτά που συμπυκνώνονται για μας την κεντροδεξιά σε τρεις λέξεις. Εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα, καινοτομία. Συνήθως οι πολιτικοί μιλάνε για την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Αυτός είναι ο ρόλος τους ίσως, αυτή είναι η δουλειά τους. Αλλού το κάνουν καλύτερα, αλλού λιγότερο καλά. Εγώ θα ήθελα σήμερα να σας μιλήσω για την άλλη προσέγγιση. Από κάτω προς τα πάνω. Αυτή που πιστεύω σας αφορά άμεσα, γιατί εσείς είσαστε και οι πρωταγωνιστές της. Ήρθα λοιπόν να σας πω για αυτά που πρέπει και μπορούν να κάνουν οι απλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι. Να κάνουν τις ανησυχίες τους ιδέες. Να κάνουν τις ιδέες αυτές δημιουργική δύναμη. Να δώσουν δηλαδή διέξοδο στις ανησυχίες τους. Να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους. Με πρωτοβουλία, με επιχειρηματικότητα και με καινοτομία. Αυτός ο νέος τρόπος σκέψης, αληθινά δημιουργικός. Αυθεντικά απελευθερωτικός. Αυτή η κουλτούρα, θα την πω έτσι, της δημιουργίας, πρέπει επιγόντως να επιστρέψει εδώ που γεννήθηκε, δηλαδή στους λαούς της Μεσογείου. Θα λειτουργήσει λυτρωτικά και επαναστατικά για όλους. Λυτρωτικά γιατί θα απελευθερώσει όλες τις δυνάμεις που κρύβουμε μέσα μας. Και επαναστατικά γιατί θα αλλάξει τη μοίρα όλων των λαών της περιοχής μας. Κάποιοι βέβαια προσπαθούν να σας πείσουν πως ό,τι και αν κάνετε εσείς, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να φτιάξετε, τα πάντα τελικά εξαρτώνται από κάτι άλλο. Σας λένε όχι από εσάς, από κάποιους άλλους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Κάποιοι προσπαθούν να σας πείσουν ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει
αν δεν γκρεμίσουν τα πάντα και αν δεν βυθιστούμε όλοι σε ένα χάος καταστροφικό, μην τους πιστεύετε. Και πάνω απ' όλα μην τους πιστεύετε, γιατί και εκείνοι δεν σας εμπιστεύονται. Δεν εμπιστεύονται τη δύναμη που κρύβεται μέσα σας, τη δυναμική που μπορεί να απελευθερώσει η δημιουργικότητα και η επικοινωνία σας. Δεν πιστεύουν στην ανταγωνιστικότητα. Δεν πιστεύουν στην επιχειρηματικότητα. Δεν πιστεύουν στην καινοτομία. Δεν πιστεύουν σε τίποτα από αυτά που μπορείτε να κάνετε εσείς, ο καθένας μόνος του και πολύ περισσότερο όλοι μαζί, για να αλλάξετε, να αλλάξει η μοίρα των χωρών μας. Δεν πιστεύουν σε εσάς, είναι κήρυκες καταστροφής, φανατικών ακραίων ιδεολογιών που παντού χρεοκόπησαν, αφού προηγουμένως έχουν οδηγήσει κοινωνίες ολόκληρες σε ερείπια. Πιστέψτε στον εαυτό σας και πέστε στον εαυτό σας. Αφού το κάνουν όλοι, σίγουρα μπορώ κι εγώ. Αφού το πετυχαίνουν όλοι, σίγουρα θα το πετύχω κι εγώ. Και αν υπάρχουν εμπόδια, μπορεί και ελάτε όλοι μαζί να τα παραμερίσουμε. Καμιά χώρα δεν είναι τέλεια. Όλοι παλεύουμε για το καλύτερο. Αλλά τη διαφορά δεν την κάνουν οι κυβερνήσεις. Τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι. Δεν την κάνουν οι επαγγελματίες της πολιτικής. Την κάνει η θέληση της κοινωνίας. Το αν επιθυμεί να παραδοθεί στη μυρολατρεία ή αν θέλει πραγματικά να πάρει την τύχη της στα χέρια της. Και η δημιουργία είναι το καλύτερο πολίτευμα μέσα από τη δημοκρατία. Ακριβώς γιατί δίνει η δημοκρατία την επιλογή στην κοινωνία. Σου δίνει η δημοκρατία την επιλογή να παραιτηθείς και να τα περιμένεις όλα από εκείνους που απέτυχαν ή να δημιουργήσεις. Να προσπεράσεις όλες τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται ή να δημιουργήσεις ευκαιρίες και να τις αξιοποιήσεις. Υπάρχουν ελάχιστοι κανόνες χωρίς εξαίρεση. Και ένας από αυτούς είναι ότι οι κοινωνίες που διάλεξαν τον δρόμο της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, μεγαλούργησαν. Εδώ δεν υπάρχει εξαίρεση. Να σας το πω με έναν απλό τρόπο. Κάποτε πήγα σε ένα υπουργείο και κάλεσα σύσκεψη. Τους είπα ότι πρέπει να κάνουμε κάτι το ριζοσπαστικό για να ξεμπλοκάρουν τα πράγματα. Συμφώνησαν οι πάντες ότι έπρεπε να γίνει αυτό και ύστερα ένας-ένας άρχισαν να με εξηγούν γιατί δεν μπορεί να γίνει. Μετά από λίγο τους σταμάτησα. Μη μου λέτε γιατί δεν θα γίνει, τους είπα. Πέστε μου πώς θα γίνει. Και ύστερα ένας-ένας άρχισαν να καταθέτουν τις ιδέες τους για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, που όλοι είχαν συμφωνήσει ότι έπρεπε να γίνει, αλλά όλοι ήταν απρόθυμοι να τολμήσουν. Αυτό, ξέρετε, λέγεται αδράνεια. Τα πολιτικά συστήματα ρέπουν προς την αδράνεια. Εκείνο που σας λέω εγώ είναι σπάστε την αδράνειά τους. Όταν μιλάτε με πολιτικούς θα ακούσετε να σας λένε ότι βεβαίως πρέπει να γίνει αυτό ή πρέπει να γίνει τάλλο και ύστερα να σε εξηγούν με πολλά λόγια και με σύνθετα επιχειρήματα γιατί τελικά δεν μπορεί να γίνει. Ζητήστε τους κι εσείς να σας πούν όχι γιατί δεν γίνεται, αλλά πώς μπορεί να γίνει. Να σπάσουμε την αδράνεια που βρίσκεται παντού δίπλα μας. Να βγείτε από αυτή την αδράνεια που υπάρχει γύρω σας. Εσείς είστε νέοι και το μπορείτε. Είστε νέοι, αυτή είναι η φύση σας. Είστε νέοι και αυτό είναι ο ρόλος σας. Μην ρωτάτε τι κάνουν οι άλλοι για σας. Εξηγήστε στον εαυτό σας πριν απ' όλα. Τι εσείς οι ίδιοι μπορείτε να κάνετε. Για τον εαυτό σας και για τον τόπο σας βέβαια. Υιοθετήστε την κουλτούρα της δημιουργικότητας, ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας, της καινοτομίας. Αυτή είναι η πραγματική αναγκαία καινούρια κουλτούρα. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψετε τον τροχό. Υπάρχει στην ιστορία σας. Υπάρχει στο γονιδίο μας, στο DNA σας. Υπάρχουν σύγχρονα παραδείγματα παντού στον κόσμο. Και στην περιοχή μας και πέραν αυτής της περιοχής. Λαών που το έκαναν και το πέτυχαν. Αυτό που σας λέω είναι πιστέψτε στον εαυτό σας και στις δυνάμεις που κρύβει ο καθένας μέσα του. Ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, καινοτομία. Αυτές οι τρεις λέξεις σας ορίζουν ως νέους ανθρώπους. Σας οπλίζουν ως νέους ανθρώπους. Και αυτά δημιουργούν αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια, προοπτική, ελπίδα. Αυτά είναι τα όπλα σας. Πρέπει να τα πάρετε για να νικήσετε. Πρέπει να τα πάρετε σαν όπλα για να αλλάξετε τη μοίρα των χωρών σας. Αυτό έκαναν οι λαοί μας, οι ευλογημένοι λαοί της Μεσογείου, σε όλη την ιστορική τους διαδρομή.
όποιο βιβλίο ιστορίας ή ουδήποτε συγγραφέα και να ανοίξετε. Αυτά μπορούν να κάνουν και σήμερα. Και πρωταγωνιστές θα είστε εσείς για να αφήσετε την κρίση πίσω σας και για να γράψετε εσείς και η χώρα σας την καλύτερη σελίδα στην ιστορία τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά που νιώθω σήμερα και σαν μέλος οργάνωσης αλλά και προσωπικά για την παρουσία αυτών των ανθρώπων που είναι μαζί μας σήμερα. Σημαίνει πολλά. Σημαίνει πολλά πέρα από τη σημειολογία σε αυτή τη χρονική στιγμή που είπε και ο Πρωθυπουργός. Μια στιγμή συνάντηση των νέων της Μεσογείου και του Ευρωπαϊκού Νότου. Η γενιά αυτή ενώνεται για να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της Ευρώπης. Και για εμάς τους νέους αυτή η κρίση είναι κυρίως κρίση εργασίας. Τους αριθμούς τους είπε ο Άρης, δεν χρειάζεται να τους επαναλάβουμε. Θα αναφερθώ πολύ γρήγορα στο τι έχουμε κάνει τους τρεις τελευταίους μήνες με την ομάδα της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έχουμε τρεις απλές προτάσεις, όλες με άμεση υλοποίηση. Θα αναφερθώ πρώτον στη μείωση του ετήσιου εταιρικού φόρου για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους. Το κόστος για το κράτος από τη μείωση φόρου πρέπει να είναι το ίδιο ή μικρότερο από το κόστος των επιδομάτων ανεργίας για τον ίδιο αριθμό ανθρώπων που προσλήφθηκαν ενώ ήταν άνεργοι. Με άλλα λόγια, κέρδος και για το κράτος και για την επιχείρηση. Με ένα μόνο μέτρο. Δεύτερον, κάτι για το οποίο μιλάμε για πολλά χρόνια στην πρόταση παιδείας της Δάπνου του Φουκού. Πλήρης και υποχρεωτική ένταξη εργασιακής εμπειρίας στο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα πανεπιστήμια και στα ΔΕΗ, κυρίως στις σπουδές που έχουν να κάνουν με την παραγωγική εργασία. Δεν μπορεί να χάνεται στη γενιά μας χρόνος μεταξύ της αποφύτησης και της αγοράς εργασίας. Δεν μπορεί τα πανεπιστήμια και τα ΔΕΗ να αρνούνται τον πραγματικό τους ρόλο, ο οποίος είναι να δημιουργούν χρήσιμους ανθρώπους για την κοινωνία και για την αγορά, όχι μόνο για τις εξεταστικές. Τρίτον, να μηδενίσουμε τη γραφειοκρατία για τους μικρομεσαίους. Για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Στην Ευρώπη υπάρχουν 25 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 25 εκατομμύρια άνεργοι. Βεβαίως δεν μπορούμε να είμαστε λαϊκιστές και να λέμε ότι το μέτρο πρέπει να είναι ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να προσλάβει ένα για να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να είσαι τυφλός και να μην βλέπεις τη συσχέτιση μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι η νούμερο ένα πηγή της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ενεργείας των νέων. Γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους επιχειρηματίες. Να είναι όσο πιο δημιουργικοί και παραγωγικοί γίνεται. Δεν μπορούμε να μην έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για να ιδρύσει κάποιος μια εταιρεία στο ίντερνετ. Δεν μπορεί οι νέοι επιχειρηματίες να περιμένουν ολόκληρες μέρες σε ουρές του δημοσίου αντί να επικεντρώνονται στην παραγωγικότητα. Και αυτές τις προτάσεις καταφέραμε να τις περάσουμε σε κάθε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων. Τις περάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη βοήθεια των ευρωβουλευτών του ΕΛ. Και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κράτσα που είναι σήμερα μαζί μας για τη βοήθειά της. Τις περάσαμε στη Σύνοδο των Υπουργών Εργασίας. Τις περάσαμε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο. Τις περάσαμε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βοήθεια του Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά. Η φωνή μας ακούστηκε.
Και αυτό σημαίνει ότι και η δική σας φωνή, η φωνή των ενωτητών, μπορεί να ακουστεί όταν οι νέοι Ευρωπαίοι λειτουργούν ενωτικά. Και θέλω να κλείσω λέγοντας κάποια πράγματα για τους ανθρώπους που είναι σήμερα μαζί μας. Δεν ξέρω αν θα έχω την ευκαιρία να το κάνω ξανά στο μέλλον εδώ στη χώρα μου, και δεν είχα την ευκαιρία μέχρι τώρα. Και θέλω να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι σήμερα εδώ είναι οι πιο στενοί πολιτικοί σύμμαχοι που έχει ο ΝΕΣ στην Ευρώπη. Είναι όλοι τους γνήσιοι φίλοι και της ΟΝΕΔ και της Ελλάδας. Και στα δύσκολα χρόνια που μας είχαν όλοι στον τοίχο και η ΟΝΕΔ και η Νέα Δημοκρατία δεχόταν κριτική από τους πάντες, και τα νέα παιδιά που έφευγαν στην Ευρώπη και δεχόντουσαν κριτική συνεχώς, αυτοί οι άνθρωποι εδώ που είναι σήμερα μαζί μας μας στήριξαν, μας πίστεψαν, μας υπερασπίστηκαν, και θέλω να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Και όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. Και ο Άρης, και εγώ, και ο Γιάννης το 2007, χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και θέλουμε όχι μόνο να είμαστε μαζί στα καλά, αλλά και στα άσχημα. Είναι εδώ και η Μαρία, με την οποία είχαμε μια μάχη λίγους μήνες πριν. Η Μαρία όμως, από την Ισπανία, μας στήριξε εδώ και 3 χρόνια κάθε φορά που τη χρειαστήκαμε στο πρόβλημα που είχαμε τους Σκοπιανούς για το Μακεδονικό. Και θέλω να την ευχαριστήσω. Μαρία, σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σάκη Ιωαννίδη, πρόεδρε της ΟΝΕΔ, θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που πήρες. Να υλοποιήσεις αυτή τη συνάντηση και να φέρεις κοντά νέους του Μεσογείου. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι και οι οργανώσεις τους θα είναι μαζί σου και τα επόμενα 3 χρόνια. Και θα σταθούν και τα επόμενα 3 χρόνια. Και θέλω να σου πω εκ μέρους των 4 αντιπροέδρων του ΓΕΠ, της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, από την Ιταλία, από την Κύπρο, από την Πορτογαλία και από τη Βουλγαρία, και εκ μέρους των φίλων από τη Γαλλία και του Προέδρου της Ρουμάνικης Οργάνωσης και όλων των φίλων που είναι εδώ, ότι μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη για την ενεργία, και μόνο ενωμένοι πρέπει να συνεχίσουμε. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο του ΓΕΠ, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Το λόγο θα λάβει τώρα ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του ΜΓΕΡΜΠ από τη Βουλγαρία, Χρήστο Γκάτζα. Αγαπητοί φίλοι από το ΟΝΕΤ, κυρίες και κύριοι, τη υπερόχη μέρα εδώ στη Αθήνα. And it's a great day because you have gathered people from more than 10 organizations here in Athens to discuss one of the most important issues in front of young people in our region. This of youth unemployment and migration. But please let me first tell you some data for my country. In the last 20 years, more than between 1 and 2 million of my compatriots have left the country, and that was a huge blow to our work market. Moreover, in 2010, the level of youth unemployment was around more than 31%. The previous government created and started implementing a national plan for youth employment, and as a result, in the next 2 years, many young people were beneficiaries of different measures financed with national and. Σας παρακαλέσουμε πάρα πολύ να τηρήσετε ησυχία και να δείξουμε το όλοι το δέοντα σεβασμό στους προσκεκλημένους μας. Ευχαριστώ πολύ. Okay, so they were financed with national and European funding. And according to statistics, every second of them passed to permanent and sustainable employment. That helped to drop the level of unemployment to less than 28% for 2 years. But still, there is much work to be done. And these are only one of the parts of the undertaken measures, and I won't stop to each and every one of them.
And I just want to say that many politicians are actually planning to and making strategies in only four-term period. If you want to solve the problem with youth unemployment, we have to look even forward to make more sustainable and more long-term policies for youth employment and growth. One of the main focuses on these policies must be education. As we are in an institute, I think it's quite important to say that. Receiving better education, but linked with the necessities of the labor market and of the business. With more opportunities for further education, for qualification, and for traineeship. The countries from the region are with the lowest expenditures for education and for R&D in, per capita, and that has to change. Especially as the labor market is getting more demanding and even more competitive. But education by itself, it's not enough. It must be oriented to the necessities of the market, to innovation and to technologies. This can be done by encouraging the public-private partnership and moreover the cooperation between the states and between the employers in the states. We don't need to discover the hot water. There are enough good examples throughout the world and we just have to access them, evaluate them and implement them in our countries. Secondly, we should encourage youth entrepreneurship and flexible employment possibilities such as part-time job. It is up to politicians to ensure a better and predictable environment for young startups. Even more to support the sustainability of micro and small enterprise through European social fund schemes or via the youth guarantee package. This will foster youth entrepreneurship and entrepreneurial skills and ideas of young people. Well, to sum up, we have to overcome the so-called fear of failure amongst young people, to have the possibility to start your own business, to fail and to start again. Unfortunately, young people across Europe are afraid to make the first steps and to take their own future in their hands. And if we can achieve that, young people will see their future in their own countries and that can solve actually most of the problems we are experiencing right now. Thank you. Thank you very much, dear Christo, for this enlightening presentation. Το λόγο θα λάβει τώρα η γραμματέας διεθνών σχέσεων της αδελφής νεολαίας, της Νεολαίας Δημοκρατικού Συναγερμού από την Κύπρο, η Ισαβέλα Ιτυμπίου. Καλησπέρα. I'm gonna talk in Greek. I feel like we're in Greece, so... αγαπητοί φίλοι, όπως όλοι γνωρίζετε, η κρίση ήρθε και στην Κύπρο, τελικά. Ενώ ο Δημοκρατικός Συναγερμός προειδοποιούσε τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι η κρίση θα επηρεάσει και την Κύπρο, αυτοί μας αγνοούσαν κάνοντας και πάλι το δικό τους, αδιαφορώντας για το μέλλον της νέας γενιάς και τους μελλοντικούς επιστήμονες. Η ανεργία στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία. Από το 2011 μέχρι και το 2013 σημείωσε αύξηση κατά 8%. Ενώ κάποιοι μας έλεγαν και επέμεναν να μην ανησυχούμε, δεν θα επικεντρωθώ άλλο στο ποιος φταίει και ποιος όχι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι σαν νότιοι είναι να επικεντρωθούμε στις λύσεις του προβλήματος για ένα καλύτερο αύριο. Να στηρίξουμε την νεανική επιχειρηματικότητα. Η Κύπρος, όπως και η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες του Νότου, πρέπει να στηρίξουμε τον τουρισμό. Για παράδειγμα, ο κάθε άνθρωπος στον κόσμο με αναπηρία να μπορεί να επισκεφθεί τη χώρα της αρεσκίας του χωρίς δισταγμούς, να γίνει μια συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για καλύτερη εξυπηρέτηση και περισσότερες θέσεις εργασίας. Μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων να δοθούν ευκαιρίες σε νέους πτυχιούχους για δουλειά. Για παράδειγμα, η ΑΝΑΔ, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο, έθεσε σε λειτουργία το πρόγραμμα της προσωρινής απασχόλησης νεαρών άνεργων μέχρι και 6 μήνες, με πλήρη χρηματοδότηση στις εταιρείες και με αυτόν τον τρόπο οι νέοι άνεργοι αποκτούν εμπειρία όχι μόνο στους τομείς που τους ενδιαφέρουν, αλλά και σε άλλους. Να αναβαθμίσουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό στα σχολεία, ούτως ώστε οι συμβουλές που δίνονται να είναι σωστές και προχωρημένες. Δηλαδή,
να βλέπουν μπροστά, να μην συμβουλεύουν τους μαθητές να σπουδάζουν κάτι που στο μέλλον δεν θα βρίσκουν δουλειά. Σήμερα εμείς οι νέοι άνεργοι πληρώνουμε τις επιλογές και τα λάθη των προηγούμενων 10 χρόνων. Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο Σάκη Ιωαννίδη για την εκλογή του στην Προεδρία της μεγάλης αυτής παράταξης. Είμαι πεπισμένη ότι θα συνεχίσουμε στην άριστη συνεργασία, όπως και με τον απερχόμενο πρόεδρο Ανδρέα Παπαμίκο. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ τον νέο πρόεδρο της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Κωνσταντίνο Κερανάκη, για την εκλογή του και να ευχαριστήσω την ΟΝΕ, συγκεκριμένα τον Άρη Καλαφάτη και όλους όσους δούλεψαν για την άριστη μέχρι τώρα διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ισαβέλα, για την παρουσία σας για μια ακόμη φορά σήμερα εδώ, σε διάστημα 6 μηνών, είναι η δεύτερη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο θα λάβει τώρα ο Αμπέλ Μελμάν από τη Γαλλία, μέλος Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων της Νεολαίας του UMP. Καλημέρα. Sorry, but it's the only words that I know in Greek language. I would firstly like to thank Mr. Samaras, the members of the NERA Democracia Party and the International Young Democrat Union for doing us the great honor to host us today in Athens to talk about issues that concern us so much. Then I would also like to express the regrets of Jonas Haddad, a National Secretary for Youth Entrepreneurship, and Samuel Loffer, a National Secretary for International Young UMP, for not being here today because of the UMP summer colleges that are currently taking place in France and which needed their presence. They asked me to put into words a party's vision and solutions about two problems obviously extremely linked and that every youth has to face in Southern Europe: unemployment and the appeal of immigration. In France, during the last presidential campaign, François Hollande expressed the will of being the youth president. To justify this statement, he presented in his program several measures, all including large public spending. For example, a package that he called Contrat d'Avenir, aimed at making local authorities and charity organizations hire young people to fulfill underqualified jobs by subsidizing those jobs at 75% of their wage. He also committed to hire 60,000 young teachers, counterbalancing Nicolas Sarkozy's efforts to reduce our public deficit, even if actually we spend 13 billion more on euros on our school than Germany or Great Britain for the same numbers of students and weaker results on international tests. Those measures are symptomatic of the French socialist conception of young people. It seems that we have no choice except that being civil servants or welfare recipients. Until now, the two results the self-named youth president gets are a youth unemployment that has never been that high in France and an immigration of young people we've never known in our history that concern both underqualified and overqualified people because it has become too harsh to succeed in France. We might recognize that UMP didn't answer properly during the last presidential campaign to the socialist program about youth. We had no specific proposition for young people, and we didn't succeed to understand their wishes and needs in this time of crisis. Accepting that failure, we started to look to what should be a modern right-wing program, reasonable and ambitious about youth. Considering the two problems we are facing today, which are unemployment and migration of young people, we found the answer in one word: entrepreneurship. Why should we let talented people leave to Brazil, Australia, or United States because they think that being young and successful is impossible in France? Why a success story like those of Mark Zuckerberg, Steve Jobs, or Bill Gates wouldn't be possible in Southern Europe? Why those people started their firm at 20 years old? That's why Jonas Haddad made a common sense proposition: suppressing all taxes on business earned by people under 25 years old. If this package was adopted, it would allow young people who hesitate to create a firm because it's too risky, because there is too heavy
taxes and because administrative procedures are too tough to launch their own business. It would help as the young guy was ability in plumbing or cooking, for example, as the one was the most innovative idea to get their own job, to start their career from the top and even make their company grow for the wealth of all our country. Thank you very much, dear Abel. And now we will give the floor to our friend from Italy, the member of National Board of Giovanni per la Libertà, Emanuele Utipin. Thank you for the floor, dear Chairman of ONET, dear Chairman of IWDU, dear President of the IEF, dear friends, dear all. It's a very great prestige for me to be here and represent my country in front of such incredible audience. My name is Emanuele Chipinti. I'm here to represent Giovanni per la Libertà, the youth of PDL, Italy. Italy and Greece have shared common features for centuries, features that made us proud and famous in all the world. Now, as European member, as Mediterranean brother, we also have to face the same issues. The recent crisis has weakened our economy and our souls. Our population has to face every day a rising unemployment that affects all the layers of our society, but it focuses more on the young generation. And let me say that every young citizen that finishes the education cycle and is not able to find a job, I mean every young unemployment represents a failure for the state itself. I mean no trust in the new generation and therefore no future. Moreover, Italy and Greece have to witness every year a growing number of young, highly qualified citizens that leave our country not for other European states, but for other continents. They are the symbol of what we perceive as an horizon full of shades and not as bright and positive as all the young politicians should imagine. This is our starting point for a change that began with us. Our proposition want to be concrete and they go straight to the source of the problem. We don't want to incur in the same easy solution of the past, when the state was providing jobs to find easy voters. Our future is in the private sector and the incentives that states will provide to it. Our future is the youth, is in the youth entrepreneurship that could bring creative and innovative line for our economies. It's our duty as politicians to encourage young people willing to start a new business. By lowering taxes, by reducing our terrifying bureaucracies that do not help but scare. We all want a structure of the state open to innovation, transparency and accessibility. We want that great ideas became great result in our continents, in our European Union, without flying away overseas. Let me finish to thank you again, ONET, for organizing this great event and for the chairman for the new election that you just had, and thank you for your attention. Thank you very much, dear Emanuele. And now the floor will be given to Riccardo Pozzi, to the other member organization of YEP, Giovanni Giudici, Ino Grammatea Διεθνών Σχέσεων. Thank you very much. Some friends have already thanked the organization for hosting us, so I would like to congratulate you for the great victory in the basketball that you had yesterday against Spain. I know we have also some Spanish friends here, but I saw the match with my friends Costas, and I feel how it's important for you, basketball. I haven't prepared a speech because, you know, I'm here to represent my party as international secretary and also our youth organization, YEP, the Youth of European People Party, because I had the great honor to be elected
vice president of this organization that is chaired by Konstantinos. And I would like just to express you how a young politician from Italy, as I am, feel himself now. I have to say that it's a very hard moment for us. And sometimes when the people came to me and asked for solutions, because is that what they need? Ask for a solution. They ask you, how can you change our life? How can you help us to pass this hard moment? Unfortunately, I have to say that sometimes I don't have answer for them. Because yes, the situation is very, very hard. But you today are showing me that there are a lot of people all around Europe that are fighting with me, with my friends, with friends from YEP, with Spanish friends, Portuguese friends, all around Europe, for find a solution to try to get in, to get out of this hard moment. And the fact that today, Friday afternoon, I see a lot of people in this room, not in the beach, not preparing the night in the nightclub, just here to listen to us, young politicians. With patience, listen to us, young politicians that are trying to do something for change our common future. So I want to thank you. Thank you all for inviting me here. I want to thank Kostas, I want to thank Oned, the new president, Aris. I want to thank you. I'm learning a lot from all of you. And I hope I can host some of you also in my country. And I would like to introduce you some other friends of mine that are fighting for the same battle. Thank you very much. Thank you very much, dear Ricardo, also for the congrats on the yesterday's victory. So we will now give the floor to Bashir Wardini from Lebanon, who made us the honor to join for the second time within 6 months an international conference in Greece. Dear friends, the challenges that we face today affect us all. The issues that we face as youths are no longer local, but the problems are global and regional. And this is why when we're talking today about South of Europe and the issues that they are facing at the Mediterranean. Since 2009, the financial crisis that happened has affected everyone in the world, and especially the youths. It has created unemployment, a lot of unemployment, and this issue is a major issue that some politicians don't pay attention to. Unemployment is in Middle East, where I come from, and North Africa is the largest in the world, and in a region that has the largest youth population, which amounts to 50%. So this has created a lot of trouble, because you have 50% are of youth and the biggest unemployment rate in the world. It has created also, when the government don't create jobs and they don't provide for the basic such as freedom of speech and democracy, then it will create civil unrest like it has done so in Egypt and in Syria. And it could easily turn to something very ugly. Also, I want to say that in the Middle East region and North Africa, politicians don't campaign, as most politicians do here, on jobs. This issue is not a priority for us, which also is wrong, because social issues should always come first. And this is why I want to say that ONED is doing a great job by doing and campaigning for jobs, and international organizations such as IYDU and YEP. And this is great for the youth. What is also needed is for us to come together and not only create more jobs for in the world, but also for the 900 million person who is working 900 million, but below poverty line. And this is only how we can move forward. Finally, dear friends, as Aris said, I'm back here in less than 6 months.
It's always good to be back here, as the Prime Minister said, to the home of democracy and home of freedom and home of Alexander the Great. And if I may add, home of the Prime Minister Metaxas, which has always been an inspiration to me. I want to thank the President of Onetsakis, also the past chairman, Andreas, my good friend and my personal chairman in IYDU, Aris Kalafatis, and yeah, President Konstantinos. Thank you very much, dear Bashir. It's a great pleasure to have you all with us here in Athens. And I will now give the floor to Duarte Marques from Portugal, who is a member of the parliament and the immediate past chairman of JFE. Thank you, dear. Hi, good afternoon. I was trying to read a message sent by Costas. I was asking to him to tell me in Greek, how can I say, don't worry, I'm not trying to speak Greek. Because the only words I know in Greek, I cannot say it now. And the other ones I can say are names of football players, and probably you don't support their team, so it's better to keep in English or in Portuguese. But I'll try to say something he wrote to me, so you can laugh for a while, that is something like this. Onenitizes ken onenitiz. Dapitizes ke dapitiz. There's more. Min anisite dentasas miloso helenica. It's better in English, for sure. And it's better to stop here, because otherwise it will be a stand-up program and not a real important conference about youth unemployment. It's a great pleasure to be here. I'd like to congratulate the new chairman, Sakis, and Aris, who organized this conference, and all his staff, and say it's a great honor to be here with Konstantinos as chairman, and be that this old friends from all around the Europe are here together as well. And it's really important to be here with the South countries, with countries that are facing the same problem. And sometimes the problem of these countries is that the young people are just a issue of campaigning. Young people are used to campaign, to do campaign, to speak with people, to show that we are a lot of people, to scream for Samaras, for other leaders, and normally the young people are not listened by them, and they are not in positions to decide. It's a great honor for ONEDA, for sure it is, to have a former chairman as the new Secretary General of the party. That shows that was a great job done by ONEDA and by Andreas. And now there's no more excuses to do a great job for the youth, to clean the mess left by the socialists, and to put this country in the good track. It's the same problem in my country. And finally, we are working well, the economy is going up. And don't wait for jobs created by the state. The state doesn't create jobs. The state normally causes problems and blocks jobs. The jobs should be created by the people, by the enterprises. But the state should create conditions for that and should move out from the front of the economy. And normally, what's happening in our countries in the South, it's the same problem. During many, many years, the social model, the European social model, that is something we must be proud of, went too big, too large. People in Europe are living more years, till 70, till 80. But the state is the same. People should not be retired at 50 years old, because they can work more 10 years, more 20 years. And the state was not adapted, and the social model, to this new reality of our demographic situation. The European problem is not the problem of only unemployment or debt. It's a demographic situation, and the social model was not readapted to this new reality, because the politicians were afraid of the people to say, people, hey, sorry, now you are living 10 more years, need to work more and to have a pension less time, because otherwise our generation is going to pay for pensions with our taxes and so on too much time. My mother was a professor.
She got retired with 50 years old. She has now 65, and she will have more 20 for sure, and she's not working, and she was supposed to be, she's great to give lessons and to go to school and to work. But the state told her, go home, and we are paying for that. Sakit was saying before, this new generation could be a lost generation. It will be a lost generation if we stop. This is the opportunity of the generation. That's why the socialists are promoting the youth guarantee, and we are promoting the youth opportunity. Because the jobs are closed by the other generations, and they don't accept to be evaluated. The competition just work for us, not for the others, because most of the others know if they have a contract for life, a contract with the state, they will stay there. And to have more people, more well-educated, with more skills to work for the state in public positions, and most of them in public sector, are just some of them, they don't work. They have no challenge like in the private sector. That's why the state should be smaller in order to give more social support to the people who really need. Because we are not all the same people. We are different. We have different skills. We have different families. We have different competences. We cannot consider everybody like the same. That's why the difference between the socialists and the Christian Democrats and the conservatives and our countries and our parties, that we look to people and we are all different. Sometimes some people say, no, like in my country, the constitution says, for the same work, same people, same salary, equal salary. In England, in the countries with no problems on jobs, it's different work, different salary. It looks like the same, but it's completely different. That's the difference, is that. Competition, work well, and there is 5 rules to create more jobs. Work better, work better, work better, work better, and work more. The other thing is bullshit. And if the state works better, spend better our money, we will solve the problem. It's not time anymore to speak about more policies, more money for the youth. That's what has been done in the last year. Now it's time to check where that money is spent. Not always with the same companies, not always with the same associations, not always with the same people. It's our generation now have to check where is going the money, our money, because we want our money back. Thank you very much. Thank you very much. It was really great to hear such things from you. And now the floor will be given to Sorin Moldovan, the chairman of TDL from Romania. Thank you very much, dear Sorin, for attending. Dear Kostas, dear Aris, dear Sakis, χαίρομαι που είμαι ανάμεσα σε φίλους. I have a Greek in my organization, and he told me to say that before. It's a great pleasure for me to be in Athens among friends again. ONED's international success with key positions held in international youth organizations is of great significance for the whole region, increasing our youth, our representativeness and exposure. At the same time, the countries of Southern and Southeastern Europe are facing similar challenges and seek solutions to analog problems. I believe that our generation is facing 3 common challenges. First, the contribution to the process of democratic consolidation, reforms and peace in our countries in the same time of economic and social crisis. Second, the collaboration between young people from our region across society to ensure that the values of the European Union are kept and respected both by us and by our neighbors for the social, cultural, and economical development of the area. And third, restarting the economy and, of course, creating new jobs for young people through the 3 pillars promoted by YEP. Lowering taxation for companies that employ young people, closing the gap between higher education and the labor market, and business incubators
venture capitals and zero bureaucracy for young entrepreneurs. In the past years, the political actors from Eastern and South Europe have developed an important experience in contributing to the process of democratic consolidation and reforms, and the success that and challenges of this experience can be reached with our Mediterranean partners. It will be very useful for all of us to exchange best practices related to the empowerment of young people and youth organizations and the youth participation in the decision-making process. It is very important to have a strong dialogue and powerful interaction between the youth organizations on one side and regional authorities, governments and parliaments on the other side. In what concerns this, in this moment, the south part of Mediterranean Sea, for preventing other conflicts, the local and national authorities have to encourage the young people, especially, to participate and to re-establish the active and the most of all democratic citizenship. On the other hand, because we have mentioned that another important challenge is restarting the economy and, of course, creating new jobs for young people through the three pillars, I want to tell you that we have made the first steps in Romania. We have made a resolution about the unemployment of young people, which under the socialist government reached over 24%. And we also created a national strategy to combat the youth unemployment that has two major proposals. First, lowering corporate and income tax for companies that hire young people with a percentage between 25 and 83% for a period of 1 year. And second, full exemption from corporation or income tax for companies newly established by young people under 35 years old for a period of 1 year. Also, as a recognition of our struggle, we will host the Council of Presidents of YEP, the Job Creation Youth Summit, will be held in Romania. And with this occasion, I would like to invite you to come to Bucharest and to restart together the economic engines of Europe. Ευχαριστώ, Νέδ. Ευχαριστούμε, Σωρίν. Έχουμε ακόμα δύο χαιρετισμούς και η εκδήλωσή μας θα κλείσει με την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων των νεολαίων από την Νότιο Ευρώπη. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στη Μαρία Φουστέρ, τη Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της NNDD από την Ισπανία, who was very kind to be with us once again. It's the second time within 6 months, and many, many thanks to you, Maria, for attending this conference. Thank you very much. Let me start by saying, because I don't want you to have a romantic idea about what European politics is, what Costa said is not absolutely true. It's true that sometimes we support each other, but it's also true that sometimes we fight. And believe me, Ime Hispanida, when I fight. But in the end, this is what happens in every family, right? Anyway, I want to start by thanking Onet for hosting me in Athens once again. It's always a pleasure to be here and meet new people. Congratulations, Akis, on your election. It's nice to work and to see how they play home to our day-to-day colleagues. Thank you, Aris. Thank you, Kostas. And it's also very nice to see, I won't say old friends, because we're very young, but long-term friends. Nice to see you, Yanis Asmirlis, a very good and very old friend. But I'm here to talk about youth unemployment. And I'm Spanish, as I was saying, and as Ari said, and unfortunately, we lead the ranking of the European Union member states with the highest youth unemployment rates. But things are changing, and as all my colleagues already spoke, I want to give you a message, an optimistic message, and to leave you with a hope that things can not only change, if not that they are changing already. We just got 1 week ago the last figures from youth unemployment in Spain, and with a great pride, I will say that is the best rate we have since December 2008.
So things are changing and improving. I'm not going to say all the things that the government has implemented, all the policies, but let me share three things that we're doing and it's working well. The first one, and avoiding the copyright, we copy with pride the German system for dual trainings to bring internships into universities, so the profile of the people once they finish their studies is more complete and attractive for the companies. The second one is for companies that are employing young people under the 30s. They have fiscal incentives. This means that small and medium enterprises, they are not paying anything for the social security for the young people, and the big companies are paying only 25%. And the third one would be three initiatives that the government put it in place in order to encourage young people to become entrepreneurs. And they are working very well. The first one is that now it's easier to register a company in Spain. Before you need it between 10 and 28 days. Now you can do it online between 24 and 48 hours. The second one is a flat rate of taxes. They pay only 50 euros per month, no matter how much business they do that month. And the third one is that while they are getting the unemployment money from the unemployment subsidiary fund, they can be entrepreneurs. For 3 months, they can have both helps. And let me finish by saying that it's true that we are living a difficult, a challenging situation. But it's also true that in this situation is where we see who is the people that really deserves to get better things. And now Greece and Spain, we can say that we, the young people, have what we deserve. And what we deserve are prime ministers that believe in us, that fight for us, and that have made out of the youth unemployment their main challenge and the main priority. And with this, I would encourage you to risk, to take a risk, because who doesn't risk doesn't get anything. And the people who is brave enough to take risk are the people who get the best out of this life. So, Efaristopoli, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Last speaker for today will be Javier Hurtado Mira, who is representing DEMIC. He is the Secretary General of DEMIC. Thank you, Javier. Well, thank you very much for such warm welcome. We were expecting most that many people were leaving after Samaras, and we were wrong. You know, then thank you very much to remain here and be patient. Yeah? I hope, because I will be the last making the remarks, the final remarks. I was reading about Greek history this summer because you know my family, they really like about the story and such things, and I find nice encyclopedia about it. Yeah? And I found there is a quote about the Greek army. I don't know if it's I hope it's not true. Yeah, they say, the army motto is, they say, never leave your mates behind. And because it means the last one, I hope it's not true, this motto, okay? Thank you very much. Then, okay, let's try to say, I will talk not about a specific country, because I'm on behalf of DEMIC. This is an international organization. And most of our DEMIC members, they come from the Mediterranean countries, you know? And we are always facing the same problems like unemployment and illegal immigration. We didn't mention, but illegal immigration is one of the biggest problems in South Europe. And the North of Europe, they don't care so much, you know, because the weather, maybe they don't move so much illegal immigrants there. And the subsidies we have to pay for them, it costs a lot for our people. Yeah, and I say always our people should be first to receive any help. We are conservative, we are liberal, we are libertarian, you know, endemic, for example. I'm very happy the ideologic work we are doing from campaigns. We will launch a campaign in next October about born in USA. We will talk about the United States of Europe. It's going to be controversial because half of our members, they don't belong to Eurofederalist positions in EPP. And we will start, you know, trying to find professors who will be involved in the universities, and probably also here in Athens, and then trying to host little seminars just to discuss about the ideology, about how South Europe is facing with the problems and such things, you know. We are living now a tragedy. As Samaras mentioned, it's a tragedy time now, but you the Greeks, are those who invent as well the epic. Then it's time for the epic time.
You are having great leaders at youth organization. I'm very happy for the work of Vasia is doing endemic as my vice chairwoman. And it's very nice to, you know, that you are leading with Jeb, with Kostas, Aris. I mean, most of the international organizations are led by Greeks. You should take into account that you should be very proud about it, because it's not easy to win such elections. And, you know, congratulations again every time I can. And I was here in May, and I was very happy to congratulate you, Sakis, as well. Thank you very much for all the work you're doing with the South of Europe. And let's finish that we have to be very clear with our message, you know. The extreme right populism and also the left, their message are very easy to be bought by the people. And we conservatives, we are liberals, and our message is quite complicated to explain to the people because we are not populist. And if you are not populist, it takes time to the people, to common people on the villages, on the cities, to explain our ideology. And then we should find a solution about communication. I think every center-right party failed in communication to the people. And I launched this idea, like, work on it, because it's what we need now, yeah? Just because the final remark, you should be tired, I will be finished saying that the great South empires, I read, someone told me from Greece that, you know, they were Italian and a Greek in a cafeteria having a souvlaki. I know they were talking about the problems in Europe and say, but let's stop talking about problems because we will find solutions. We have great leaders in every country in the South. Center-right governments will make solutions. But let's talk about, you know, our proudness. You know, we have a great culture, great history. And, you know, the Greek and the Italians say, okay, let's talk about it. Okay, and the Italians say, you know, I have the Colosseum in Italy. And the other Greeks say, okay, but, you know, I have the Acropolis, you know. Okay, let's say, okay. But, you know, we have as well, you know, the Pope. It's like, okay, but we have Acropolis, and we have also Parthenon and also the philosophers. They say, okay, we have to stop with that. And then the Italians say, okay, you know, to the final flourish idea is like, we invented sex. And, you know, the Greeks say, really? Oh, yeah, you are right. But we introduced it to the woman, you know? And it was the Greek, okay. Then, thank you very much for your warm welcome, and, you know, good luck, good happy.